καταπέμψας αυτής το πνεύμα. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε και οι μαθητές είναι έτοιμοι να αρχίσουν τα μαθήματά τους παρά τις όποιες δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδιά μας κάθε καλό, καλή πρόοδο στα μαθήματά τους, πλούσιο το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, στους δασκάλους να τους δίνει ο Θεός υγεία και υπομονή για αυτό το σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν, γιατί ο σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο να μεταδώσει γνώσεις, αλλά και να φτιάξει σωστούς ανθρώπους, να τους αποδώσει στην κοινωνία. Και όλοι μας να προσπαθήσουμε αγωνιζόμενοι με υπευθυνότητα για να ξαναβρούμε το δρόμο μας και να ξαναδώσουμε στην πατρίδα μας την θέση εκείνη που της αξίζει να έχει στο διεθνές γίγνεσθε. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλα τα παιδιά. Παρόντες στον επίσημο αγιασμό ήταν και τοπικοί άρχοντες, οι οποίοι έδωσαν τις ευχές τους για μια καλή και παραγωγική σχολική χρονιά. Με την ευκαιρία του αγιασμού της σχολικής χρονιάς, εύχομαι σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς καλή και παραγωγική σχολική χρονιά, για τον αγώνα της επιτυχίας της μαθησιακής από πλευράς των μαθητών, αλλά της στήριξης και της γνώσης από πλευράς των δασκάλων, του συνιστώ υπομονή, επιμονή και μεθοδολογία, ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν τον δύσκολο αγώνα της ζωής και γενικότερα, ειδικά για το σχολείο, τον αγώνα της μάθησης που χρειάζονται όλα τα παιδιά. Με προβλήματα είναι γεγονός πως αρχίζει η καινούργια σχολική χρονιά. Θεωρώ όμως πως τοπικά τουλάχιστον οι αρμόδιες διευθύνσεις έχουν πάρει κάποια μέτρα ώστε τα προβλήματα αυτά να ελαχιστοποιηθούν. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να τονίσω πως με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ο Δήμος Ξάνθης θα προσπαθήσει να δημιουργήσει, να έχει πάντα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε τα παιδιά μας να μπορέσουν να αφοσιωθούν στο έργο τους. Θέλω να εκφράσω τις ευχές μου για την καινούργια σχολική χρονιά, να είναι μια χρονιά ιδιαίτερα δημιουργική για τα παιδιά μας, να είναι μια χρονιά όχι μόνο μάθησης όσον αφορά την διδακταία ύλη, αλλά νομίζω πως στα σχολεία μας και αυτό γίνεται, θα πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά μας και την αγωγή. Ξεκινάμε μια χρονιά με δυσκολίες, δυσκολίες όμως οι οποίες δεν μας κάνουν να το βάλουμε κάτω. Βλέπουμε στα μάτια των παιδιών αυτήν την αισιοδοξία για τη ζωή και λαμβάνουμε και εμείς θετικά μηνύματα, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε την προσπάθεια η χρονιά που διανύουμε να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη, παραγωγική, δημιουργική και ελπιδοφόρα. Όσον αφορά στη μετακίνηση των μαθητών στο σχολείο, ο κ. Καραλίδης τόνισε ότι στο νομό Ξάνθης δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Από την πλευρά του, ο Δήμος Ξάνθης εντός του 2011 θα ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε να είναι καθόλου έτοιμα αναφορικά με τα μαθητικά δρομολόγια από το νέο έτος. Πιστεύω, ειδικά για το νομό μας, όχι ιδιαίτερα προβλήματα. Από ό,τι συζητήσαμε με τους μεταφορείς μέχρι την περασμένη εβδομάδα, υπήρχε διαβεβαίωση της μεταφοράς. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ταξί όπου βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, αλλά και στην περίπτωση που κάποιος μεταφορέας για τους δικούς του λόγους μπορεί να αρνηθεί, υπάρχουν διαδικασίες μέσα από τους Δήμους, ακόμη και με επιδότηση της μεταφοράς στους γονείς, να γίνει η μεταφορά των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά. Εμείς βέβαια μέσα στο 2011 θα τελειώσουμε τις διαδικασίες ώστε οι νέες συμβάσεις πλέον που θα εφαρμοστούν μεταξύ των μεταφορέων και του Δήμου Ξάνθης να εφαρμοστούν μέχρι τέλη του 2011. Μπορεί να έχει αρχίσει και επίσημα η σχολική χρονιά, ωστόσο τα προβλήματα από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν, μιας και οι δάσκαλοι έχουν κηρύξει ήδη τις πρώτες τους κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες.